Love Star. Αίσθηση φρεσκάδας και καθαριότητας για το σπίτι, το αυτοκίνητο, τον επαγγελματία. Ποιοτικά, ελληνικά προϊόντα. Για κάθε χώρο και χρήση. Το μεγάλο όνομα στα απορρυπαντικά. Love Star. Και καθάρισες. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Ο τζίρος έχει πέσει πάρα πολύ. Κατακόρυφη πτώση του τζίρου που κυμαίνεται από 60 έως 70% και παραπάνω έχει προκαλέσει στην αγορά της Πάτρας το δεκαήμερο της τραπεζικής αργίας. Η εικόνα κατάρρευσης στο λιανεμπόριο είναι ίδια σε όλη την περιφέρεια. Η αγορά έχει ξεμείνει από χρήματα και οι συναλλαγές έχουν καταστεί ιδιαίτερα δύσκολες για χιλιάδες επιχειρήσεις, κάποιες από τις οποίες βρίσκονται στα πρόθυρα της οικονομικής καταστροφής. Ζήτημα αν μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την ημέρα. Νομίζω αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, τα καταστήματα δεν θα μπορέσουν να αντέξουν. Θα αρχίσουν να κλείνουν προσωρινά τουλάχιστον. Σίγουρα. Εάν δεν αλλάξει η κατάσταση, δεν υπάρχει θέμα επιβίωσης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το είναι γενικό για όλα τα προϊόντα, εκτός από τα σούπερ μάρκετ. Ακόμα και στο ψωμί υπάρχει μια πτώση. Σοβαρή μπορώ να πω. Δεν περπατάει κόσμος στα μαγαζά, δεν έρχεται γενικώς να ψωνίσει. Κάποιες επιχειρήσεις δεν μπορούν να παραλάβουν πρώτες ύλες, ενώ στα καταστήματα ένδυσης και υπόδεισης η πτώση του τζίρου δεν έχει προηγούμενο. Ούτε σε αυτά και μην κοιτάτε που γελάω. Τι άλλο να κάνουμε. Η κατάσταση έχει περάσει πλέον σε προχώρητη φάση. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είμαστε όλοι ανήσυχοι, πάρα πολύ ανήσυχοι. Βλέπαμε την αγορά το τελευταίο καιρό να κατρακυλά. Αισιοδοξούσαμε όμως ότι κάποια στιγμή αυτό θα σταματήσει. Τώρα όμως με όλη αυτή την αβεβαιότητα και όλη αυτή την περιραίωση ατμόσφαιρα του δυνατού όχι βέβαια, ο κόσμος αδυνατεί πλέον να μπει στα μαγαζιά μας και να ψωνίσει. Ο φόβος απολύσεων μεγαλώνει. Όμως είναι βέβαιο πως επιχειρήσεις θα οδηγηθούν και σε αυτό προκειμένου να αντιμετωπίσουν το οικονομικό τσουνάμι.